Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συλλόγου Ένωση Υπηρωτών Παλαιού Φαλήρου και Νέας Βύρνηση Τιτάνη, σας καλωσορίζουμε και φέτος την εκδήλωσή μας στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών του Δήμου της Νέας Μύρνης. Η παρουσία σας μας γεμίζει χαρά και μας δίνει δύναμη και κουράγιο για τη συνέχεια. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Νέας Μύρνης και το Δήμαρχο κύριο Τζουλάκη για όλη τη στήριξη και τη βοήθεια. Ακόμα, ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και το ΔΣ του Πολιτιστικού Οργανισμού που μας ενέταξε στο πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών. Κοντά μας βρίσκεται ο Δήμαρχος Νέας Μύρνης, κύριος Σταύρος Τζουλάκης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Γιαννίδης, ο Αντιδήμαρχος Νέας Μύρνης κύριος Αθανασίου, η Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κυρία Γαλανοπούλου και Δημοτική Σύμβουλος, η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Ηλιακτίδας κυρία Κασιμέρη, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κερκυραίων, η Κορυφό, ο κύριος Κασίμης, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Δημάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νέας Μύρνης, κύριος Καλογρίδης, ο Θεατρικός Συγγραφέας και Υπηρώτης, κύριος Μιτ Σμιτ, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Συμμαχίας Πολιτών για τη Νέα Σμύρνη, κύριος Στέφας, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Φωτεινοπούλου και ο τέος Αντινομάρχης, κύριος Πασμαρτίδης Χάρης. Ο Αντιδήμαρχος Πόλης, κύριος Ανδρέας Δούμας από το Παλαιό Φάνηρο, κυρία Μέρη Φωτίου, τέος Αντιδήμαρχος Παιδείας από το Παλαιό Φάνηρο, η κυρία Βλάχου Ευρυδίκη, Αντιπρόεδρος της Οικολογικής Συνεργασίας από το Παλαιό Φάνηρο, ο κύριος Βλάχος Κωνσταντίνος από το Σύλλογο Αποστράτων Αεροπόρων από το Παλαιό Φάνηρο, ο κύριος Γαβρίλ Αλπέντζο από την Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Νέας Μύρνης, το ΔΣ του Γυναικείου Ξεραϊστικού Συλλόγου από το Παλαιό Φάλιρο Αθηνά, η κυρία Ειρήνη Κουτρούπη, πρόεδρος από την Ανεμότια Μυτιλίνης και από την Πανυπηρωτική, ο κύριος Τζούτζης, ο κύριος Κώστας Κονής, αντιπρόεδρος, η κυρία Σιαμέτη Ελευθερία, Γενική Γραμματέας, ο κύριος Ζιακόπουλος Κώστας Εύωρος. Ο κύριος Λαμπρίδης Μανώλης, πρόεδρος από το Λαύριο Αττικής. Η πρόεδρος κυρία Χρυσοχοΐδου και το ΔΣ Ποντίων Μαύρη Θάλασσα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κρητών από την Νέα Σμύρνη κύριος Περάκης. Η αντιπρόεδρος κυρία Αθανασούλα από τους Κρήτες Παλαιού Φαλήρου. Επίσης κοντά μας βρίσκεται η υπηρώτησα ζωγράφος κυρία Μούρα Χριστίνα και η Διοκτήτρια των Φροντιστηριών Καλών Τεχνών στη Νέα Σμύρνη. Ο Αντιδήμαρχος Νέας Μύρνης κύριος Τσουράκης. Και επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό επικοινωνίας NSTV. Κοντά μας βρίσκεται και ο Δημοτικός Σύμβουλος, κύριος Πάγκαλης. Κύριος Πάγκαλης. Θα θέλαμε να πούμε δύο λόγια για τη δράση του Συλλόγου μας. Στο Σύλλογό μας λειτουργούν δύο χορευτικά τμήματα. Το Τμήμα Ενηλίκων, κάθε Πέμπτη, 7.30 με 9, με δάσκαλο τον κύριο Διονύση Κάρδαρη, αναπληρωτή καθηγητή Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
Το Τμήμα Νέων κάθε Σάββατο 10 με 12 με δάσκαλο τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο, υποψήφιο διδάκτορ κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού. Λειτουργεί ακόμα και η νεοσύστατη θεατρική ομάδα που θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια. Κοντά μας βρίσκεται και το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Άγιο Δημήτριο το Κούγκι. Τους ευχαριστούμε. Καλεσμένοι μας απόψε είναι το χορευτικό της Ομοσπονδίας Μουργκάνας που θα μας παρουσιάσει ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα χορέψει το χορό στη Βρύση στα Θερίτσα. Θα ήθελα εδώ να πούμε ότι η Μουργκάνα, η Ομοσπονδία Μουργκάνας, μας κάνει όλους υπερήφανους γιατί λειτουργεί το μεγαλύτερο πολυφωνικό τμήμα, έχει ομάδα χορευτική νέων και μεγάλων, έχει ηχογραφήσει πάρα πολλά CD και έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία που μιλάνε για την Ήπειρο. Ας τους απολαύσουμε. Και με λάδι βαφτίζει.
υπεύθυνη χοροδίας και χορευτικού είναι η κυρία Ρούλα Χίνου. Και τώρα στη Βρίτσι στα Τσερίτσα. Και τώρα,
χώρα. Και τώρα θα καλέσουμε την Πρόεδρο της Ένωσης Υπηρωτών και υπεύθυνη παιδείας του Δήμου Νέας Σμύρνης, κυρία Κλέρη Δελιγιάννη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλώς ανταμωθήκαμε, φίλοι και αγαπημένοι. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και σας υποσχόμαστε να σας ανταμείψουμε που επιλέξατε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το φθινοπορεινό δειλινό. Η παρουσία σας μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε έναν αγώνα άνισο. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα της εποχής περνούν σαν οδοστρωτήρας πάνω από κάθε κίνηση διατήρησης του πολιτισμού και της παράδοσης. Εμείς όμως, και από ό,τι βλέπω είμαστε πολλοί, θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε το όνειρο. Επειδή στα δύσκολα οι λαοί κρατιούνται από την ψυχή τους, εμείς οι υπηρώτες, που ξέρουμε πολύ καλά το μάθημα της ιστορίας, στέλνουμε πάνω απ' όλα μηνύματα πολιτιστικής αντίστασης με την παράδοση, που είναι η αστήρευτη πηγή της μεγάλης δύναμης του λαού μας. Η αντίσταση, όπως την υπαγορεύει η ιστορία και ο πολιτισμός, θέλει δύναμη, θέλει λεβεδιά, θέλει φιλότιμο, θέλει έμπνευση και δημιουργικότητα, θέλει πάνω απ' όλα ενότητα και αλληλεγγύη. Η ιστορία διδάσκει και η πείρα επιβεβαιώνει πως οι άνθρωποι με τη δράση τους δημιουργούν τη ζωή και την επιβεβαιώνουν οι υπηρώτες που συνέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Κοινά τα βασικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Προέρχονται κατά κανόνα από φτωχές οικογένειες. Δείχνουν ακάματη φιλοπονία και επιδίδονται με ζήλο στα γράμματα και στο εμπόριο. Πρώτη στάρματα, στα γρόσα και στα γράμματα, θέλει την Ήπειρο η παράδοση. Η αύξηση του πλούτου δεν αλλίωσε την ευγένεια του χαρακτήρα τους. Ζουν με λιτότητα και σοφροσύνη και νιώθουν βαθιά την ανάγκη να εκπληρώσουν στο ακέραιο το καθήκον τους προς την πατρίδα. Δεν ξέρουμε αν αυτή η σύντομη παρουσίαση σας έδωσε τη δυνατότητα να σχηματίσετε μια έστω αμυδρή εικόνα για την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Ας κρατήσουμε όμως την ψυχή μας πλημμυρισμένη από τον ένθερμο ζήλο αυτών των ανθρώπων για το κοινό καλό και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Βέβαια, στην εποχή μας όλα έχουν αλλάξει. Άλλαξε ο τρόπος διαβίωσης και οι συνήθειες. Η δική μας ζωή με τη δική τους δεν έχει καμιά σχέση. Εκείνοι έκτισαν τα σπίτια τους, την εκκλησιά του Αγιώργη. Δημιούργησαν όλοι μαζί ένα ολόκληρο χωριό και σιγά σιγά την ελληνική Ήπειρο, τη μεγάλη πατρίδα. Εμείς το μόνο που αποκτήσαμε είναι ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικά και αυτό με δανεικά, που τώρα τα πληρώνουμε χρυσά. Καταφέραμε να γίνουμε μεταξύ μας ξένοι. Μάλλον δεν ζήσαμε τα συναισθήματα που έκαναν αυτό τον τόπο να ανθίσει και ξεγελαστήκαμε με πράγματα που μας αλλίωσαν το νόημα της ζωής και μας πλάνεψαν, οδηγώντας μας στο σημερινό αδιέξοδο. Ας προσπαθήσουμε όμως να μείνουν ανεξίτηλες οι ηθικές αρχές και αξίες που διέκριναν τους υπηρώτες, καθώς και το στοιχείο της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού που διαπερνούσε τις μεταξύ τους σχέσεις. Το πρότυπο της υπηρώτησας μάνας, που με ένα καρβέλι ψωμί πορεύει όλη τη φαμίλια της και την κρατά ενωμένη, καθώς και του υπηρώτη πατέρα, που δουλεύει ακατάπαυστα και με σύνεση, φροντίζοντας τα οικονομικά του, θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που βιώνουμε. Ας αφήσουμε μισάνοιχτο το παραθύρι από τον Οντά, για να μας ζαλίσει η μυρωδιά της Μέντας και της Ρίγανης. Και ας ταξιδέψουμε στις ομορφιές και την παράδοση της Ηπείρου. Αφήστε μας να σας πάρουμε μαζί μας αυτό το ταξίδι και να ζεστάνουμε την καρδιά σας με τον παραπονιάρικο ήχο του κλαρίνου. Πιστέψτε με, οι υπηρώτες ξέρουμε από προβλήματα, δυσκολίες και βάσανα. Ξέρουμε όμως και από αγώνα, προσπάθεια και διεκδίκηση.
Ελάτε να χορέψουμε μαζί το Κωνσταντάκι και το Μενούσι και να γαλινέψουμε μέσα στη νοσταλγία και τη θύμηση. Το έχουμε ανάγκη. Κοντά μας βρίσκεται και ο Αντιπρόεδρος της Πανεπιρωτικής, κύριος Κονής. Οι πυρώτησες και οι πυρώτες, φίλες και φίλοι της Υπήρου, κύριε Δήμαρχε, αγαπητή Προεδρίνα, αισθάνομαι χαρούμενος που βλέπω ότι ο σπόρος της υπηρώτικης παράδοσης και του πολιτισμού της ιδιαίτερης πατρίδας μας, που σπέρνει ο Σύλλογος, η Ένωση Υπηρωτών Νέας Μπύρης Παλιού Φαλήρου, βρίσκει έδαφος. Και το έδαφος αποδεικνύεται από τη μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση αυτή. Δείγμα ότι και η παράδοσή μας και ο πολιτισμός μας είναι κοντά σας προσύνης. Και βέβαια οι στεραστές και ερωμένες αυτού που λέμε εμείς υπηρώτικος πολιτισμός. Μεταφέρομαι τα υπηρώτικα πανηγύρια και στην Αθήνα. Όλοι εμείς πήγαμε φέτος στην Ήπειρο και όσοι δεν πήγαν να πάρουν του χρόνου, γιατί η υπηρώτικη αγορά σας έχει ανάγκη, και μην ξεχνάτε ότι η Ήπειρος εξακολουθεί να είναι το πιο φτωχό μέρος της Ελλάδος, άρα έχει ανάγκη και το τελευταίο ευρώ όλων μας. Μεταφέρομαι λοιπόν τα υπηρώτικα πανηγύρια, αυτά που βιώσαμε φέτος το καλοκαίρι και στην Αθήνα. Και εσείς τα αποκλίνεστε. Και αυτό είναι θετικό για μας. Εμείς διαπιστώνουμε ως φορέας, κορυφαία αποδημική οργάνωση των υπηρωτών που εκπροσωπεί πάνω από 700.000 υπηρώτες στο λιγανοπέδιο της Αττικής, 1.000.000 πανελλαδικά, και βέβαια αποτελείται συνισταμένη όλων των υπηρωτικών οργανώσεων της αποδημίας, 120 υπηρώτικες οργανώσεις από την Αυστραλία, τον Καναδά, την Νότια Αφρική, την Ευρώπη. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο πολιτισμός στις μέρες κρίσης που περνάμε, η παράδοσή μας αποτελεί εμπόδιο και σημείο στήριξης στο να ξεπεράσουμε την κρίση. Συστρατευτείτε λοιπόν κοντά στους συλλόγους και να είστε σίγουροι, η οικονομική κρίση πλήττει τον ελληνικό λαό και μέσω της παράδοσής μας και βέβαια της αλληλεγγύης, της συμπόρευσης, της ανθρωποσύνης θα είναι σύντομα τέλος. Εύχομαι να περάσετε καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο, να είστε δίπλα στο Σύλλογο και βέβαια να παρακολουθείτε τη δράση της Πανεπιστημιακής Συνομοσπονδίας και να είστε κοντά μας στις μεγάλες εκδηλώσεις που κάνουμε κάθε χρόνο. Χρόνια πολλά! Κοντά μας βρίσκεται η κυρία Ντρούγκα Ζωή, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βουλγάνας, ο κύριος Ηλίας Σόζος, πρόεδρος του Φάρου, και η κυρία Μαρία Ζαΐρη, γραμματέας. Και τώρα, ας υποδεχτούμε το μικρό χορευτικό, τα νιάτα, το παρόν και το μέλλον της Υπήρου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και θα μας χορέψουν την άμμο άμμον πήγαινα, συρτό στα τρία, καγκελάρι, ψηλά στην κοστιλάτα, τσάμικο, πέρδικα, γάιδα μονή και φραγκοπούλα. Το πιο δυνατό σας χειροκρότημα. Thank you.
Στην πόστη